Απειλή όχι μόνο για την παγκόσμια υγεία αλλά και για την εγχώρια οικονομία αποτελεί η πανδημία του νέου κορονοϊού, έδειξε έρευνα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι επιπτώσεις του COVID-19 είναι μέχρι στιγμής απρόβλεπτες με τις περισσότερες επιχειρήσεις να ανησυχούν ιδιαίτερα για το οικονομικό του μέλλον. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου με τη συμμετοχή 281 εταιριών, από τις οποίες το 58% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, ενώ το 23% αντιπροσωπεύει εταιρείες με αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο του 150. Στη συντριπτική πλειονότητα, πρόκειται για εταιρείε που έχουν νόμιμη παρουσία και αντιπροσωπείε, κυρίω στην Ελλάδα, ενώ προέρχονται από διάφορου κλάδου τη οικονομία. Το υψηλό ποσοστό τη τάξη του 66% αποτυπώνει τη συμμετοχή εταιρεών που ανήκουν στον κλάδο των υπηρεσιών, ενώ αντίστοιχα το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στο βιομηχανικό και μεταποιητικό τομέα, στον τομέα Λιανική και στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με την έρευνα περισσότερες από 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού. Η καθημερινή τους λειτουργία και τα έσοδά τους έχουν δεχτεί μέχρι στιγμή το ισχυρότερο πλήγμα με τις περισσότερες εταιρείες μικρού μεγέθους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους αναφορικά με τα προβλεπόμενα έσοδά τους αναμένοντας μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 50%. Η εμφάνιση του νέου αυτού ιού δείχνει επίσης πως οι εταιρείες είναι ιδιαίτερα διχασμένες για το μέλλον τους και ιδιαίτερα διστακτικές στο να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες μέσα στο 2020. Σχεδόν 9 στι 10 εταιρείες εκτιμούν πως λόγω του νέου κορονοϊού θα επηρεαστούν αρνητικά οι προγραμματισμένες επενδυτικές του αποφάσεις. Η γενική αβεβαιότητα προκαλεί διαταράξει και στι επενδύσει των εταιριών σε ανθρώπινο δυναμικό, με τι περισσότερε από αυτέ να βλέπουν ενδεχόμενη μείωση στο προσωπικό του. Αξίζει να σημειωθεί πω εταιρείε που κινούνται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και στην τεχνολογία υποστηρίζουν ότι έχουν επηρεαστεί ελάχιστε έω καθόλου από τον ιό, ενώ φαίνεται να αναμένουν θετικέ εξελίξει ακόμη και στον τομέα τη απασχόληση, καθώ οι ανάγκε σε προσωπικό έχουν αυξηθεί. Οι επιχειρήσει πάντω εκτιμούν πω θα χρειαστούν τουλάχιστον τρει μήνε ώστε να φανούν τα πρώτα σημάδια τη πανδημία στην εταιρεία του, ενώ αρκετέ από αυτέ θεωρούν ότι το καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει και την ύφεση του φαινομένου, οπότε και θα είναι σε θέση επιστροφή στι φυσιολογικέ επιχειρησιακέ του λειτουργίε. Σύμφωνα με τι απαντήσει που καταγράφηκαν, οι περισσότερε επιχειρήσει επιζητούν τη στήριξη του κρατικού μηχανισμού με την παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων.